Κάψατε, είναι η αλήθεια σας και είναι και η αλήθεια η δική μας. Και νομίζω ότι επειδή παρακολουθήσατε με πολύ μεγάλη επιμέλεια τη συζήτηση και με πολύ μεγάλη υπομονή, ακούσατε ότι τουλάχιστον σε ό,τι με αφορά δεν είπα ότι τα πράγματα έγιναν καλά. Είπα αντιθέτως ότι τα πράγματα έγιναν δραματικά, ότι επρόκειτο για μια συνταγή που δεν είχε καμία σχέση με τον πολιτισμένο κόσμο, ότι επρόκειτο για μια συνταγή που δεν αφορούσε χώρα που δεν είχε το εργαλείο της υποτίμησης του νομίσματος. Κοινώς μας έβαλαν τη θηλιά στο λαιμό. Κύριε Σπυρόπουλε, η Ελλάδα πτώχευσε. Πτώχευσε στην αυλή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και πήγαμε γονιπετής και ζητήσαμε λεφτά. Και μας έδωσαν λεφτά με πολύ σκληρούς όρους. Αυτό είναι το αφήγημα και αυτό, καλώς ή κακώς, είναι το αφήγημα που αφήνουμε πίσω μας. Σε αυτό που συνέβη από τώρα και πέρα, σε αυτό που συμβαίνει από τώρα και πέρα, το ερώτημα είναι οι θυσίες, οι δικές σας πρώτα, των ανθρώπων που συναντήσατε και σας είπαν το πρόβλημά τους, πρέπει να πάνε χαμένες. Η απάντηση δική μου, η απάντηση της Νέας Δημοκρατίας είναι δεν πρέπει να πάνε χαμένες. Πρέπει η χώρα να βγει από αυτό. Να βγει από το μνημόνιο το 16 τελειώνοντας, χωρίς άλλη εξάρτηση από το μηχανισμό και χωρίς νέα συμφωνία με νέα μέτρα. Να επιστρέψει. Ο κύριος Σπυρόπουλος λέει βέβαια ότι και εμείς οι δημοσιογράφοι έχουμε μερίδιο στα ψέματα. Και βεβαίως σε αυτό, που αναφερθήκατε, εγώ δεν είπα ψέματα, κύριε Σπυρόπουλε. Εγώ απέκρυψα κάτι που ήξερα για ένα χρόνο και όταν βγήκε η Daily Mail, έχασα μια πρωτιά, αν θέλετε να το πούμε στη δική μας γλώσσα, όταν βγήκε η Daily Mail, βγήκα και το επιβεβαίωσα. Εγώ, κύριε Σπυρόπουλε, δεν θα έριχνα άλλο λάδι στη φωτιά στη χώρα μου που κεγόταν στους ανθρώπους που πήγαιναν και έπαιρναν τις αποταμιεύσεις τους από τις τράπεζες. Αυτή ήταν η ευθύνη μου και αυτή την ευθύνη ανέλαβα. Μιλάτε χωρίς γιατί μικρόφωνο. Να πάμε γονιπετής και να μην πάμε τέτα τέτ, διότι όσο μπορούσαμε να πάμε και πτωχευμένοι, ξέρετε. Μπορούσαμε να πάμε και πτωχευμένοι. Στους γήπες τους στοκογλύφους και να ζητήσουμε τέτα τέτ το όφελος του ελληνικού λαού και όχι να κοιτάξουμε μόνο τα δικά μας τα πολιτικά και να μην κοιτάξουμε το λαό. Γιατί να πάμε γονιπετής και να μην πάμε τέτα τέτ. Σαν άνδρες, τέτα τέτ. Όχι σαν ανθρωπάκια. Αυτό ζητάει ο ελληνικός λαός. Ότι ποτέ η ελληνική κυβέρνηση δεν πήγε με δύναμη, με ανθρωπρέπεια να ζητήσει την πραγματικότητα και το καλό του ελληνικού λαού. Διότι ο πολιτικός ορκίζεται να υπηρετεί τα συμφέροντα του ελληνικού λαού. Το καλό του ελληνικού λαού. Και όχι να τον έχει λιώσει με όλα αυτά τα μέτρα. Όχι λοιπόν γονιπετής. Με ψηλά το μέτωπο και με λεβεντιά. Όπως αρμόζει στον Έλληνα. Κύριε Σπυρόπουλε, αυτό θέλει ο ελληνικός λαός. Καταλάβατε. Και όχι τα ψέματα που λέγατε κι εσείς ότι ο Σαμαράς. Γιατί υπάρχει μια μερίδα λαού που λέει ναι, μεν. Είπε κύριε Σπυρόπουλε, ουδέποτε είπα ψέματα. Σας παρακαλώ πολύ να ανακαλέσετε. Ουδέποτε είπα ψέματα. Αν πτώχευε η χώρα, η χώρα θα ήταν στη θέση της Αργεντινής. Μα γιατί το αναφέρατε ότι συνομίλησε ο Σαμαράς με το Θεό. Αυτό δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Θα την ακολουθούσε η πτώχευση όσο ζούσε. Η φράση ήταν μια φράση που χρησιμοποίησα σε ένα ρεπορτάζ, λέγοντας ότι ο Πρωθυπουργός στην Ομίγυρη είπε: έχω μιλήσει με όλους, μόνο με το Θεό, αστειευόμενος προφανώς. Δηλαδή, παρακαλώ πολύ, ας τοποθετήσουμε το κάθε φράση και κάθε θέμα στα όρια. Παρακαλώ να ακούσουμε λίγο τους συμπολίτες. Και έπεσε ένα πολύ σοβαρό θέμα. Η ασυλία. Γιατί, σαν το διάολο με το λιβάνι, όταν ακούνε ασυλία οι πολιτικοί, εξυφανίζονται. Γιατί να μην ζητήσουμε να έρθει η ασυλία και να πληρώσουν όλοι αυτοί, διότι παράλληλα με το πλήρωμα που κάνει ο ελληνικός λαός με το αίμα του και την ρότα του, θέλει να τιμωρηθούν οι προτέτοιοι. Είτε λέγεται Παπανδρέου, είτε λέγεται Σαμαράς, είτε οτιδήποτε άλλο. Είναι προτέτοιος ο Σαμαράς, κύριε Σπυρόπουλε, επειδή πήρε το κύρος της χώρας στον Αδύρ, επειδή το 2012 δεν είχαμε εφαρμόσει καμία μεταρρύθμιση και η δημοσιονομική προσαρμογή δεν είχε προχωρήσει και κατέληξε τώρα να εμφανίσει μια χώρα με το χαμηλότερο έλλειμμα, από τα χαμηλότερα έλλειμματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μια χώρα με πρωτογενές πλεόνασμα, μια χώρα που δανείζεται στις δυνάμεις του. Πήρε από μένα 1000 και μου έδωσε ένα. Αυτό είναι το πρωτογενές πλεόνασμα. Πήρε από μένα. Και άλλο ένα, κύριε. Άλλο ένα, σε παρακαλώ. Όχι, μη με παρακαλείτε. Παρακαλέστε τους συμπολίτες σας. Δείτε πόσοι είναι. Παρακαλώ. Πρέπει να μιλήσουν και άλλοι. Δεν γίνεται ένας να μονοπολίσει. Ποιος θέλει. Ελάτε.